Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το ΑΓΕΤ Χαραυγής. Πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας Πειραιά. Και η Αθλητική Ένωση Χαραυγής υποδέχεται την Αθλητική Ένωση Νίκαιας. Οι δύο ομάδες που κάνουν την εμφάνιση του στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας μαζί τους για συνοδεία τα μικρά της Χαραυγής, της Ακαδημίας Χαραυγής, τους μελλοντικούς ποδοσφαιριστές της ομάδος του Πειραιά. Δύο ομάδες που παρατάσσονται λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του πρωταθλήματος, υπό την παρουσία 400 περίπου φίλων που βρίσκονται εδώ στο ΑΓΕΤ Χαραυγής, κατά από ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Δύο ομάδες που παίρνουν το ζεστό χειροκρότημα από τους φιλάθλους. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα σέντρα για την Χαραυγή. Και ο Ορφανός φυρίζει το παιχνίδι με βοηθούς τους κύριους Συναδράκη και Φαγκρίδα. Στην πρώτη προσπάθεια τους γηπεδούχους καταλήγει σε φάουλ. Μπαλιά που βγαίνει, σέντρα θα γίνει. Προσπαθεί να κοντρολάρει εδώ. Ο Πόγκας θα χάσει την παραπολία εύκολα από τον Επεκόφ που θα κάνει την παλιά μέσα στην περιοχή. Το σούτ το έχει τελευταία στιγμή. Ο Μανολής δεν προλάβε να σουτάρει, έχουμε κόρνερ. Βασιλόπουλος που εκτελεί κεφαλιά από τον Μανολή, παλάνε έξω στο 16 η φάση αυτή. 26 λεπτά παιχνιδιού, πάντα στο 0-0. Το φαουλ που εκτελείται, η κεφαλιά θα γίνει από τον Γιαννουράκη. Μάζεψε ο Καλιανίδης, έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι γρήγορα, με την Παλάμος να καταλήγει πλάγιο. Ένα δεύτερο ημίχρονο που είναι έτοιμο να ξεκινήσει χωρίς αλλαγές, 0-0 τα πρώτα 45 λεπτά, με λίγες φάσεις. Με την ομάδα της Νίκαιας να προσέχει πολύ την αμυνά της, να μην μπορεί να τη διασπάσει, κυρίως με τις προσπάθειες του Μανολή. Για να δούμε τι θα έχουμε σε αυτό το ξεκίνημα στην επανάληψη. Επαναφορά για τους μπλε με τον Μελαπιανάκη. Μελαπιανάκης και πάλι. Πέρασε την παράσταση στον Κουκουλά. Η σέντρα που θα γίνει στο δεύτερο δοκάρι είναι μόνος του γκολ. 0-1. 0-1 είναι ο Τζαβέλας αυτός που ξεχάστηκε, χάθηκε από την άμυνα της Χαραυγής. Και στο πρώτο λεπτό της επανάληψης, στο 46 δηλαδή, η Νίκαια που δεν είχε απειλήσει καθόλου είναι αυτή που σκοράρει και μπαίνει μπροστά στο σκορ με τον γκολ που θα ξαναδούμε του Τζαβέλα. 0-1 λοιπόν στο 46, κοιτάξτε εδώ η σέντρα, πιάστηκε αδιάβαστε εδώ η άμυνα, ήταν αμαρκάριστος, δεν προλάβει να τον κλείσει ο Τζανάκης. Το κόρνερ που εκτελείται. Η κεφαλιά θα γίνει γκολ, η σοφάριση. Άμεση απάντηση από την Χαραυγή στο 15. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Φασίδη. Η μπάλα φτάνει στα δίχτυα του Μακρύ. Η Χαραυγή ισοφαρίζει. Γκολ που πανηγυρίζεται αναλόγως. Και γκολ βέβαια που θα ξαναδούμε. Κοιτάξτε εδώ. Η μπάλα βρήκε και στον νόμο του, κατέληξε στα δίχτυα. Μπαλιά είναι δυνατή, πέρασε όμως πολύ ωραία για τον Επεκόφ, είναι μόνος του, σουτάρει, σκοράρει. Γκολ για την Χαραυγή, 2-1. Πολύ ωραίο γκολ από τον Επεκόφ. Θα βλέπουμε εδώ το τελείωμά του. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο ο Μακρύς. Χαραυγή γυρίζει το παιχνίδι. Το 25 λοιπόν έχουμε το 2-1, 25 της επανάληψης, 70 του παιχνιδιού, γκολ που πανηγυρίζεται από τον Πεκόφ. Το φαουλ για την Χαραυγή, ομάδα του Κερατσινίου που γίνεται προς το σκορ με 2-1, εδώ και 2 λεπτά. Πεκόφ βάζει την μπάλα στο δεξί του, θα σεντράρει. Ο Περέτζης είναι εκεί, κάνει το σούτ, σκοράρει. 3-1, Χαραυγή μέσα σε 2 λεπτά. Κάνει το 1-1, 3-1.
Θα έλεγα ότι καθαρίζει το παιχνίδι, αφού η Νίκαια δεν έχει καταφέρει να αντιδράσει μέχρι τώρα. Στο 72 λοιπόν είναι το τρίτο γκολ της Χαραυγής που πανηγυρίζεται αναλόγως από τον άνθρωπο που μπήκε, τον Μπερέτσι που μπήκε μόλις πριν από ένα λεπτό στο παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ ξανά, η κεφαλιά από τον Μανολή που βρίσκει τον Πεκόφ. Αυτός βάζει ωραία το κορμί του, η σέντρα είναι εκεί που πρέπει. Στο πάρισμα απευθείας στο σούτ, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μακρύς, 3-1. Προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους να βγουν μπροστά. Χαραυγή έχει αυτό το 3-1 στην πλάτη της, στο ενεργητικό της μάλλον. Για να δούμε όμως την παλιά, εδώ υπάρχουν διάδρομοι. Πολύ τώρα ο Πεκόφ που μπαίνει και πάλι μόνος του σουτ, απόκρουση, νέα σουτ, όχι, κόρνερ. Διπλή απόκρουση, επέμβαση από το μακρύ που κρατάει το 3-1. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων που σωστά κατάχει ο Σορφανός, δεν υπάρχει συνέχεια. Είναι το τέλος του παιχνιδιού, παιχνίδι που ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη αγωνιστική για τις δύο ομάδες, με την Χαραυγή να παίρνει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, πετυχαίνοντας 3 γκολ και ανατρέποντας το